Τουλάχιστον 27 νεκροί και 155 τραυματίες είναι ο απολογισμός από έκρηξη και πυρκαγιά σε κλαμπ στο Βουκουρέστι το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η τραγωδία οφείλεται κυρίως σε πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια ροκ συναυλίας στο Club Collective, αλλά και στο ότι πανικόβλητοι θαμώνες ποδοπατήθηκαν στη μοναδική προσβάσιμη έξοδο από τις δύο που διέθετε το μαγαζί. Υπάρχουν πολλά θύματα. Πολλά μετέβησαν μόνα τους στο νοσοκομείο, κάτι που είναι συνηθισμένο. Η δουλειά μας εδώ τελείωσε και τώρα πηγαίνουμε στα εξωτερικά ιατρία για να δούμε πώς διαχειρίζονται τους τραυματίες και αν χρειάζεται να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών Ράιντ Αραφάτ. Δημόσια έκκληση για αίμα απίφθινε ο υπουργός Υγείας Νικολάη Μπανιτσόγιου. Η έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό εσωτερικών Γκάμπριελ Οπρέα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.